Η κρίση στο Αφγανιστάν εντείνει την ανησυχία για νέο προσφυγικό κύμα προς την Ευρώπη. Υπάρχει κίνδυνος να καταστεί για ακόμη μία φορά η πολύπαθη χώρα ένα καταφύγιο για τη διεθνή τρομοκρατία. Ο γεωπολιτικός αναλυτής Αντρέα Κούκο εξηγεί. Οι Ταλιμπάν δεν μπορούν να είναι τόσο ανόητοι ώστε επίσημα ή ανεπίσημα να εξάγουν διεθνή τρομοκρατία. Οι Ταλιμπάν, η Αλ-Καΐντα ή ο ΆΙΣΙΣ είναι διαφορετικές οντότητες και συχνά υποστηρίζονται από πολύ διαφορετικές και μερικές φορές χώρες υπεράνω υποψίας. Το Αφγανιστάν είναι μια χώρα που διαθέτει ορυκτό πλούτο. Μάλιστα έχει ήδη προσελκύσει το έντονο ενδιαφέρον της Κίνας. Η Κίνα συνιστά σημείο αναφοράς για τους Ταλιμπάν ήδη. Πριν λίγες εβδομάδες πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη ηγετών των Ταλιμπάν στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι πλέον ο νέος κυρίαρχος παίκτης στην περιοχή. Απομένει να δούμε αν οι Κινέζοι θα κάνουν το ίδιο λάθος με τους Βρετανούς, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς. Αν δηλαδή θα στείλουν στρατιώτες στο Αφγανιστάν, οπότε και θα υποστούν τις συνέπειες όπως και οι υπόλοιποι. Μπορεί οι Ταλιμπάν να είναι αρτηριοσκληρωτικοί στο εσωτερικό, στο εξωτερικό όμως ακολουθούν μία μάλλον ρεαλιστική προσέγγιση στην πολιτική τους. Στο Αφγανιστάν πάντως η μουσική ήδη απαγορεύτηκε και ο νόμος της Σαρία έχει επιβληθεί. Για αρκετούς οι Αφγανοί θυσιάζονται στον βωμό των διεθνών συμφερόντων.